Συναδελφοί, με χαρά και αυτό το βραδινό που είμαστε με την οικογένεια ανάμεσά σας, ο Κύριος να σας ευλογεί. Ο Κύριος είναι παρόν εν το μέσο ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό κατά την υπόσχεσή Του, όπου δύο ή τρεις οι οποίοι μαζεύονται και είναι στο όνομα το δικό Του, είναι και Αυτός ανάμεσά τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσαι, κανένας λόγος να μην έχεις χαρά μέσα στην καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ο Κύριος της ειρήνης εδώ και τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο καλό θέλει ο Χριστός να κάνει και μπορεί να κάνει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σελίδα 363 είναι το βιβλίο Β' Βασιλέων, το 5ο κεφάλαιο. Μια πολύ γνωστή ιστορία για τους περισσότερους. Θα διαβάσω από την αρχή. 363, έψιλον κεφάλαιο, Β' Βασιλέων. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δια αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρίαν. Και ο άνθρωπος ήτο δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα, και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν τεινά κόριν, και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμάν, και είπε προς την κυρίαν αυτής, «Ήθε να είτο ο Κύριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησε η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ είπαγε, και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 λαγάς ενδυμάτων, και έφερε την επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγουσαν, και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ιδού έστειλα προς σε Νεεμάν των δούλων μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτω στέλει προς εμέ να ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτω ζητεί πρόφασιν εναντίον μου». Ως δε ήκουσεν ο Ηλισαί, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσχισας τα ημάτια σου? Ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθεν ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού και στάθη στην θύραν της οικίας του Ελισαί. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισαί μηνυτήν λέγον, «Είπαγε, και λούστη τη επτάκης εν το Ιορδάνη, και θέλει επανέλθει σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, «Ιδού, εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί τον τόπο και ιατρεύσει το λεπρόν. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπερπάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι η δυνάμει να λουστώ εν αυτής για να καθαριστώ και να καθαριστώ?» Και στραφείς ανεχώρησε με τα θυμού. Πλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπον, «Πάτερ μου, αν ο προφήτης ήθελες η ύπη, μέγα πράμα δεν ήθελες κάμει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβει και ευηθίστη επτάκης εις τον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ο σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και στάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν, «Ιδού τώρα, εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη η μη εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος, ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί». Ο δε βίαζε αυτό να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και είπε ο Νεεμάν, «Και αν μη,
Ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου δύο ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς, παρά μόνον εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος, ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλο σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου εις τον οίκον του Ρημών για να προσκυνήσει εκεί, και στηρίζεται επί την χείρα μου, και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει τον δούλο σου περί του πράγματος τούτου. Και είπε προς αυτόν, είπα γεν ειρήνη, και ανεχώρησε από αυτού μικρόν τι διάστημα, αμήν. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Γνωστή και το υπόλοιπο της ιστορίας. Ο Νεμάν, ο στρατηγός, ο Μέγας, όπως λέει εδώ, ήταν στρατηγός της Συρίας. Η Σύριοι τότε ήταν εχθροί του λαού Ισραήλ. Σας θυμίζω την εποχή εκείνη, το βασίλειο του λαού του Θεού είχε χωριστεί στα δύο. Ήταν οι 10 φυλές που αποτελούσαν το βόρειο βασίλειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια και οι 2 φυλές, Βενιαμίν και Ιούδα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Εκείνη την περίοδο ο βασιλιάς του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Ιωσαφάτ, ένας καλός βασιλιάς. Στο δε βασίλειο το βόρειο στη Σαμάρια βασιλιάς ήταν ο Ιωράμ, γιος του Αχάβ, ενός από τους πιο, θα λέγαμε, ποταπούς βασιλιάδες του λαού Ισραήλ που περάσανε, ο οποίος είχε προσθέσει πάρα πολύ άσχημα χαρακτηριστικά μέσα στο λαό. Θυμηθείτε ότι η γυναίκα του Αχάβ ήταν η περίφημη Ιεζάβελ. Οπότε μιλάμε για τον Ιωράμ που βρισκόταν τώρα βασιλιάς του λαού Ισραήλ, έχοντας αυτούς δύο γονείς. Παρόλα αυτά, αυτός ο βασιλιάς έκανε και κάτι καλό, αφαίρεσε ένα άγαλμα εκεί του Βάλ, αλλά δεν σημειώνει ο λόγος του Θεού, συνέχισε να κρατάει τη λατρεία μακριά από την Ιερουσαλήμ, όπως είχε διατάξει ο Θεός, ότι στον τόπο εκείνο θα λατρεύεται το όνομά μου, στην Ιερουσαλήμ. Είχε κρατήσει αυτά που είχε χτίσει εξ αρχής ο Ιεροβοάμ όταν είχε γίνει το σχίσμα μέσα στο λαό και έμεινε στην Ιερουσαλήμ ο Ροβοάμ, ο βασιλιάς, ο διάδοχος του βασιλιά Σολομώντα, και πήγε ο Ιεροβοάμ στο βόρειο βασίλειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και επειδή φοβόταν ότι ο λαός θα κατέβαινε στην Ιερουσαλήμ να λατρεύει το Θεό, έστησε εκεί αγάλματα και έβαλε ανθρώπους από τους τελευταίους ιερείς να ιερατεύουν. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση, και προφήτης εκείνη την περίοδο ο Ελισέ, με δούλο το Γιεζί. Ο Ελισέ, θα λέγαμε, διαδέχθηκε τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν ο προφήτης του λαού του Θεού εκείνες τις ημέρες στο βόρειο βασίλειο, και είχε τον Ελισέ και του έπλαινε τα χέρια. Ο Ελισέ είχε το χαρακτηριστικό, όλοι τον ξέρανε, ως ο άνθρωπος ο οποίος έπλαινε τα χέρια του Ηλία. Και όταν ο Θεός έδωσε τέρμα στη διακονία του Ηλία, σύστησε τον Ελισέ στον Ηλία ως πλέον το διάδοχο για τη διακονία αυτή την προφητική μέσα στο λαό. Θυμίζω ότι τότε 3 άνθρωποι είχαν πνεύμα Θεού, Άγιο Πνεύμα, ήταν ο βασιλιάς, ο ιερέας και ο προφήτης. Σκεφτείτε ότι οι ιερείς ήταν άνθρωποι ποταποί, ο βασιλιάς αποστατημένος, γιος του Αχάβ και της Ιεζάβελ, και ήταν το 1 τρίτο, ας πούμε, που των διακονιών τότε είχε πνεύμα Άγιο και ο Θεός μιλούσε στο λαό. Σκεφτείτε πόσο σπάνιος ήταν ο λόγος του Θεού τότε. Γιατί πάλι ο Θεός ενεργούσε δια την πίστη των ανθρώπων που πιστεύανε. Άρα λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το κλίμα βρισκόμαστε τώρα εδώ, στο βόρειο βασίλειο, ο Ελισέ, και έρχεται ξαφνικά ένας στρατηγός ο οποίος είχε αρκετές νίκες κατά του Ισραήλ, είχε πάρει εχμαλώτους και είχε μια μικρή κοπέλα, υπηρέτρια της γυναίκας του, η οποία καθώς αυτή υπηρετούσε είδε τη λέπρα του Κυρίου της.
και στρέφεται στη μαμά, στην γυναίκα που υπηρετούσε και της λέει αυτό το φοβερό, μακάρι ο Κύριος μου τον αναγνώριζε ως Κύριο, όλες οι εξουσίες είναι δοσμένες από το Θεό, μα είναι εχθρός σου, δεν έχει σημασία, είμαι κάτω από την εξουσία του. Βλέπετε τις καρδιές, τις ταπεινές ο Θεός, πώς μαρτυρεί σε κάθε συνείδηση ταπεινή το νόμο του, τα διατάγματά του. Όσοι λέει εγνώρισαν τον νόμο του Θεού θα κριθούνε δια του νόμου. Όσοι δεν εγνώρισαν, λέει, τον νόμο, θα κριθούν άνευ του νόμου. Αλλά όσοι, λέει, έπραξαν τα του νόμου χωρίς να γνωρίζουν τον νόμο, τι γίνεται με αυτούς. Μαρτυρούνε ότι ο Θεός γράφει, αδελφοί, το θέλημά του, αυτός είναι ο νόμος του Θεού, μην τα μπερδεύουμε, είναι το θέλημα του Θεού. Μέσα στις συνειδήσεις του ανθρώπου που είναι ειλικρινής, που είναι ευθύς. Και βλέπουμε εδώ μια τέτοια καρδιά. Με ευθύτητα βλέπει το πρόβλημα του άλλου και δεν εξετάζει ποιος είναι ο άλλος, τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο άλλος. Ούτε δουλεύει με οφθαλμοδουλεία. Ποια είναι τα καθήκοντά μου? Να ξυπνάω το πρωί, να φτιάχνω το τσάι της κυρίας μου, να καθαρίζω τα σεντόνια της, να τα απλώνω, να τα αερίζω, να τα ξαναστρώνω. Μετά το μεσημέρι αυτό, εκείνο, μια τυπική, σωστή υπηρεσία. Όχι. Είδε κάτι το οποίο ήταν έξω από την περιγραφή των εργασιών που ήταν υπεύθυνη για να κάνει. Και είχε τη λύση. Και λέει στη γυναίκα, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε γιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Μακάρι, λέει, ο Κύριος μου να ήταν εκεί και να τον θεραπεύσει. Δεν κατακράτησε. Αυτό ήταν μια αλήθεια. Δεν την κράτησε αυτή την αλήθεια για τον εαυτό της. Και ό,τι αδερφοί μας δίνει ο Θεός, καλό να το μοιραζόμαστε. Μην κρατάς το αγαθό που σου έχει δώσει ο Θεός και ας είσαι και εχμάλωτος. Αυτή η μικρή κοπέλα γιατί ήταν εχμάλωτη? Διότι ο λαός Ισραήλ, το βόρειο βασίλειο, όταν λέμε λαός Ισραήλ, εννοούμε το βόρειο βασίλειο, όπως είπαμε, δεν περπατούσε καλά. Και έδινε την εξουσία ο Θεός στους εχθρούς του λαού Ισραήλ να κατευθύρουν αυτόν, να εχμαλωτίζουν αυτόν, να καταπιέζουν αυτόν. Το ίδιο συμβαίνει, αδελφοί, πάντα στο λαό του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος δεν περπατάει καλά, βέβαια αυτό είναι το παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη πώς γίνεται αυτό? Τώρα λέει ο Κύριος, μη φοβήστε από αυτούς που μπορούν να βλάψουν το σώμα, αλλά να φοβάσαι από αυτόν που έχει εξουσία στην ψυχή σου. Τώρα εχμαλωτίζεται η ψυχή μας, αδελφοί, όταν πάμε στην αμαρτία. Τώρα η ψυχή μας χάνει την ειρήνη της. Χάνει τη χαρά της. Χάνει τον πλούτο του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Φθείρεται το καλό που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο στην ψυχή του. Μπορεί να μην βλέπουμε εχμαλωσίες σωματικές. Αποστατεί κάποιος από την εκκλησία και μπορεί η δουλειά του να πάει καλά, μπορεί να φτυχίσουν τα χωράφια του, μπορεί... Δεν είναι σημείο ότι ο Θεός είναι μαζί του. Σημείο ότι είναι ο Θεός μαζί σου για να έχεις ειρήνη πάνω απ' όλα στην καρδιά, να έχεις ανάπαυση στην καρδιά σου. Να είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Να είσαι ένας χρήσιμος άνθρωπος όπου και να είσαι. Να αγωνίζεσαι στην τεθλιμμένη οδό, να αποκτάς περισσότερη ανάπαυση, περισσότερη ειρήνη, περισσότερα από αυτά που δίνει ο Θεός. Όταν χάνουμε, αδελφοί, τα πνευματικά, τότε πάει να πει ότι επιτρέπει ο Θεός στους εχθρούς μας να υπερισχύουν ημών. Και είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να μας ξυπνάει όλους μας. Μπορεί να είμαι στην εκκλησία, αλλά να είμαι χμάλωτος. Μπορεί να είμαι στην εκκλησία, αλλά να είμαι φτωχός. Μπορεί να είμαι στην εκκλησία και να είμαι νεκρός. Ανάμεσα, λέει, σε τόσα αγαθά να είμαστε ως νεκροί. Τώρα δεν πρόκειται ο Θεός να επιτρέψει τους Σύριους και
ούτε και να φοβόμαστε, αδελφοί. Δεν είναι σημείο αν έχεις χάσει τη δουλειά σου, αν είσαι άρρωστος, ότι είσαι και αμαρτωλός. Ανακρίνουμε βεβαίως τους εαυτούς μας και εξετάζουμε τις συνειδήσεις μας, αν στεκόμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος, και έπειτα λέας παίρνουμε από τον άρτο και από τον ίνο, εξετάζοντας τους εαυτούς μας. Αλλά τις περισσότερες φορές οι θλίψεις μαρτυρούν ότι περπατάμε στην τεθλιμμένη οδό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην ανησυχείς αν θλίβεσαι. Να ανησυχείς αν χάνεις τη χαρά σου. Διότι μέσα στη θλίψη έρχεται η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα στη θλίψη μπορεί να έχεις ειρήνη. Και πρέπει να έχουμε ειρήνη. Εάν έχουμε θλίψη και έχουμε ειρήνη, έχουμε και χαρά, είμαστε στην τεθλιμμένη οδό. Μη σε ανησυχεί τίποτα. Ο Κύριος μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Αλλά αν θλίβεσαι και δεν έχεις ειρήνη και έρχονται φόβοι, τότε έχει περισχύσει ο εχθρός. Έχει έρθει ο εχθρός και έχει κάνει ρήγματα, έχει ψώσει τύχη, υπάρχει αμαρτία. Και η αμαρτία φέρνει τύχη μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Να προσέξουμε την αμαρτία. Πάντα ο μεγαλύτερος και ο μόνος εχθρός του λαού του Θεού είναι η αμαρτία, τίποτα άλλο, αδελφοί. Ούτε οι Σύριοι, ούτε οι Φιλιστέοι, ούτε οι Ασσύριοι, ούτε οι Αιγύπτιοι, κανένας δεν μπορούσε να υπερισχύσει εάν ο λαός ήταν άγιος, αν ο λαός ήταν καθαρός, αν ο λαός ήταν στο θέλημα του Θεού. Όταν ο λαός αποστατούσε, οι εχθροί υπερίσχυαν. Όταν ο λαός λάτρευε το Θεό όπως ήθελε ο Θεός, είχε δώσει ο Θεός τις διατάξεις του νόμου περί καθαρισμού, αμαρτίας και όλα αυτά και είχε ασφάλεια, είχε περικυκλώσει ο Θεός τα όρια του. Και όχι μόνο είχε περικυκλώσει τα όρια του, του έδινε την εξουσία και τη δύναμη να επεκτείνει και τα όρια του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ ο Νεεμάν είναι ένας άνθρωπος που ο Κύριος έχει δώσει σωτηρία στη Συρία, προφανώς όχι μόνο για τον Ισραήλ, ο Ισραήλ ήταν ένας αποστατημένος λαός, είχε συνέχεια πολέμους και έχανε δάφη. Αλλά και από τα άλλα κράτη που ήταν γύρω-γύρω από τη Συρία, αλλά είχε στείλει και στρατεύματα και είχαν εχμαλωτήσει και από τον Ισραήλ. Γι' αυτό βρέθηκε αυτή εδώ η μικρή, η κοπελίτσα, η πυρέτρια εκεί. Και αυτή ανοίγει το στόμα της και μοιράζει αλήθεια. Μοιράζει τον άρτο της ζωής. Δεν κατακράτησε την αλήθεια εν αδικία. Είναι φοβερό να ξέρεις την αλήθεια και να βλέπεις τον άλλον να είναι λεπρός και ας τον έχει βάλει ο Θεός εκεί για να σε ταπεινώνει. Λέει να πάω να του πάρω, λέει, το κεφάλι αυτού νου, λέει, του σκύλου. Είπε ένας στρατηγός του Δαβίδ όταν έφυγε τρέχοντας ο Δαβίδ μαζί με τους στρατιώτες του από την Ιερουσαλήμ σχετίζοντας στο Βεσσαλόμ. Όχι, λέει, μην το πάρεις το κεφάλι. Ο Θεός, λέει, τον έχει βάλει εκεί για να με ταπεινώνει. Και όταν ξαναγύρισε στην Ιερουσαλήμ πήγε και τον βρήκε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν ήταν πλέον να τον διαδεχτεί ο Σολομώντας και του λέει κοίταξε να δεις αυτόν τον άνθρωπο κάνεις δικαιοσύνη, διότι όταν έφευγα αυτός με καταριότανε και πήγε ο Σολομώντας σοφός και του λέει αν μείνεις στην Ιερουσαλήμ η ψυχή σου θα μείνει στο σώμα, την ημέρα λέει που θα φύγεις από την Ιερουσαλήμ θα πεθάνεις. Αυτή λοιπόν η γυναίκα δίνει την αλήθεια. Υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ. Το ακούει ο Νεεμάν, διότι δεν υπήρχε γιατρικό για την λέπρα, πάει στο βασιλιά, παίρνει την άδεια του βασιλιά να πάει στο Ισραήλ, αλλά το μήνυμα αλλοιώνεται. Το μήνυμα αλλοιώνεται. Και αυτό, αδελφοί, συμβαίνει πάντοτε. Να αλλοιώνεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να αλλοιώνεται η αλήθεια. Αλλοιώνεται το σήμα. Εκεί τι χρειάζεται? Κάποιος να το διορθώσει. Ιδάλλως δεν θα υπάρξει επιτυχία.
δεν θα υπάρξει τοποθούμενο. Ο Νεεμάν το πιστεύει. Αυτός που είναι πάνω από τον Νεεμάν, που είναι ο βασιλιάς της Συρίας, του δίνει την άδεια να πάει και του δίνει και την επιστολή. Όλα καλά. Αλλά εκεί που το συζητάνε, γίνεται αυτό που λέμε χαλασμένο τηλέφωνο. Φεύγει ο Νεεμάν, ο άνθρωπος, απελπισμένος, με τη λέπρα του, σε λίγο ξέρει ότι θα πεθάνει, θα αρχίζουν τα μέλη του να φύρονται και να πέφτουν οι σάρκες του. Σου λέει, τελευταία μου ελπίδα. Θα πάω εκεί, είτε με το καλό, είτε με το κακό, αφού είμαι πιο δυνατός, θα πάρω και τα τάλαντα, θα πάρω και δώρα, αλλά αν δεν δεχθεί τα δώρα, θα τον βασανίσω και θα με κάνει καλά. Παίρνει την απόφαση, υπάρχει πρόθεση. Θα λέμε, υπάρχει πίστη στο μήνυμα. Αλλά μεταξύ βασιλιά και στρατηγού, που δεν γνωρίζουν τον Θεό, γνωρίζουν ότι είναι πιο δυνατοί από τους Ισραηλίτες. Αυτό το ξέρουν. Και έχουν καταστρώσει σχέδια να πάνε και να καταλάβουν όλο και περισσότερο από το λαό Ισραήλ. Και τότε σας θυμίζω ότι δεν εκστρατεύανε χειμώνα, εκστρατεύανε την άνοιξη. Άρα δεν μπορούσε να υπήρχε ένας διαρκής πόλεμος. Υπήρχε μια περίοδος που αναγκαστικά γινόταν ειρήνη. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, πρέπει να ήταν, λοιπόν, ας φανταστούμε, φθινόπωρο με χειμώνα, που δεν μπορούν να πολεμήσουν εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Να πάω, να πας. Αλλά το μήνυμα ήταν ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ. Ο βασιλιάς του Συρία σκέφτηκε αμέσως το βασιλιά του Ισραήλ. Και ο Νεεμάν δεν τον διορθώνει. Δεν είναι σίγουρος. Έχει ενθουσιαστεί. Υπάρχει κάποιος που θα με θεραπεύσει. Το είναι ο βασιλιάς, είναι ο προφήτης, είναι καμιά γυναίκα, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι. Εγώ θέλω να θεραπευτώ πάντως. Εγώ θέλω να γίνω καλά. Ο βασιλιάς Συρίας βεβαίως, ποιος θα τον διορθώσει, γράφει την επιστολή στο βασιλιά, για το βασιλιά του Ισραήλ, και φεύγει ο Νεεμάν με την κουστοδία του, με τα δώρα του, να κατέβουν στον Ισραήλ, πάνε και τον βρίσκουν. Έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Δεν τον γνωρίζει το Θεό. Δεν έχει κατέβει ποτέ στην Ιερουσαλήμ. Δεν έχει δεχθεί τον προφήτη ποτέ ότι είναι άνθρωπος του Θεού και μπορούν να συμμαχήσουν. Έχει συμμαχήσει με τον εχθρό της ψυχής. Διότι θέλει το λαό δικό του. Δεν επιμένει το λαό του Θεού ως κάποια πρόβατα τα οποία είναι του Θεού, αλλά ταπειμένει προς ίδιον αυτού όφελος, εμπορεύεται τις ψυχές, φορολογεί τις ψυχές, χτίζει παλάτια, έχει δικά του σχέδια. Βλέπει κέρδος κάτω από τις 10 φυλές του λαού του Θεού. Έχει ξεχάσει την ιστορία, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένας θρόνος, κάθεται πάνω σε αυτό το θρόνο και κάνει πολιτική. Και ξαφνικά έρχεται ο στρατηγός, ο δυνατός, ο Σύριος, με μια επιστολή του βασιλιά της Συρίας και του λέει, κάνε με καλά. Τι να σε κάνω καλά, άνθρωπέ μου? Είμαι λεπρός. Μήπως θες να σου δώσω μερικές από τις γυναίκες μου από το χαρέμι? Όχι, δεν θέλω μερικές γυναίκες. Θέλω να με κάνεις καλά από τη λέπρα. Μόλις γυναίκες σου θα σε ελέγχω. Θέλεις κάποιους δούλους να σου δώσω, κάποιους καλούς, ξέρω εγώ? Όχι, δεν θέλω δούλους. Άμα ήθελα δούλους, ερχόμουν το καλοκαίρι, σε πολιορκούσα και έπαινα όσους ήθελα. Θέλω την υγεία μου. Θέλω να φύγει λέπρα από πάνω μου. Και εκεί είναι που διασχίζει τα ημάτια του ο βασιλιάς του λαού του Θεού, αυτός που έπρεπε να έχει πνεύμα Θεού, αυτός που έχει την ευθύνη για το λαό του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη τους βασιλιάδες τους ονομάζουν ως ποιμένες. Είναι οι ποιμένες του λαού. Και έχει την ευθύνη της ποίμανσης του λαού του Θεού. Αλλά δεν ξέρει το Θεό, ξέρει μόνο το λαό. Αυτός που βλέπει, περπατάει απόλυτα δια της όψεως. Πίστη σε αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει καμία.
Καμία πίστη δεν υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει βέβαια προφήτες, αλλά έχει προφήτες που του προφητεύουν ό,τι θέλει να ακούει εκείνος. Γι' αυτό και όταν πάει εκεί με τον Ιωσαφάτ να πολεμήσει τους Μουαβίτες κτλ., του λέει ο Ιωσαφάτ, έχεις, λέει, κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα, προφήτη? Βεβαίως, λέει, όσους θέλεις έχω. Αλλά ο Ιωσαφάτ ήξερε το Θεό. Και του λέει, όχι, 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 μήπως έχεις κάποιον προφήτη, προφήτη. Προφήτη, υπάρχει, λέει, και ένας, λέει, αλλά αυτός. Και εννοούσε τον Ελισέ, κατεφρονημένος, απεριμένος. Αλλά εξουθενούσε το λόγο του Θεού, όχι το πρόσωπο. Όχι, λέει, δεν θα πάμε στη μάχη, αν δεν έρθει ο Ελισέ. Έρχεται ο Ελισέ, προσέξτε, ο άνθρωπος με το πνεύμα του Θεού, ο φτωχός που μένει σε μια καλύβα, που κανείς δεν του δίνει σημασία, που έχει εκεί έναν άνθρωπο γεζί, που και αυτός με τα προβλήματά του, αν διαβάσουμε την υπόλοιπη ιστορία, θα δούμε ότι ήταν μεταξύ δύο φρονημάτων αυτός ο άνθρωπος. Και του λέει ο άνθρωπος του Θεού, αν, λέει, δεν σεβόμουν, λέει, το πρόσωπο, λέει, του βασιλιά του Ιούδα, ούτε καν, λέει, θα σχολιόμουν, λέει, μαζί σου. Αλλά επειδή, λέει, σέβομαι τον Ιωσαφάτ, φέρτε μου, λέει, ένα ψαλμοδό εδώ, λέει, ψαλτοδό εδώ, να μου ψάλει, να κατέβει η παρουσία του Θεού. Βλέπετε πόσο δύσκολο ήταν μπροστά σε έναν αποστατημένο βασιλιά να έχει παρουσία του Θεού, ακόμα και ο άνθρωπος του Θεού. Χρειαζόταν βοήθεια. Χρειαζόταν ενίσχυση. Δεν μπορούμε να συγκάνουμε με ανθρώπους που κι ας είναι ό,τι είναι, κι ας τους συστήνουν όπως συστήνουν, κι ας έχουν το όποιο αξίωμα έχουν, είτε στην κοινωνία είτε οπουδήποτε αλλού. Χρειαζόμαστε ομόψυχους. Για να κατέβει η παρουσία του Θεού χρειαζόμαστε ενότητα μεταξύ μας. Ενότητα μέσα στην οικογένεια. Ενότητα μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Παρόλο που υπήρχε ο Ιωσαφάτ εκεί, δίπλα στον Ιωσαφάτ ήταν αυτός ο αχρίος, ο Ιωράμ. Λέει, έχω την ανάγκη να ακούσω υμνοδίες. Έχω την ανάγκη να ακούσω για το Θεό, να ψέλνω, να ανοίξει η καρδιά μου. Δεν ανοίγει η καρδιά μου μπροστά σου, βασιλιά. Και τον επισκέπτεται ο Θεός, αφού ύμνησε εκεί μαζί με τους ψαλτοδούς και του δίνει το σχέδιο μάχης. Θα σκάψω το ελάκους, θα τους γεμίσω το νερό. Και γνωστή το είπε, να διαβάσει στην προηγούμενη σελίδα είναι. Και έρχεται η νίκη. Έρχεται η νίκη ξανά στην καλύβα του Ελισέ, ξανά απορριμμένος. Έρχεται τώρα ο Σύριος εδώ, ο Νεεμάν, πάει εκεί, ούτε καν τον θυμάται τον Ελισέ. Μην απορείς για ανθρώπους που τους έχεις ευεργετήσει, που τους έχεις συστήσει ο Θεός και δεν σε θυμούνται. Και λες, μα καλά, αυτός περνάει, αυτά περνάει, γιατί δεν στρέφει το μυαλό του στην εκκλησία, σε μένα, να του πω, να του διαβάσω, αφού έχει ξεχάσει το Θεό, εσένα τα θυμάται. Εδώ αυτό που έχει πλάσει τα πάντα και δεν μπορεί να τον βάλει στο μυαλό του, θα βάλει εσένα και εμένα? Αυτό κάνει εδώ ο βασιλιάς. Ούτε καν ασχολείται να πει ότι έγινε λάθος, παιδιά, τουλάχιστον έχουμε τον προφήτη εδώ πέρα. Τίποτα. Δεν το ξέρει αυτό, είναι άγνωστο. Μα είχες μια από τις μεγαλύτερες νίκες της βασιλείας σου, τις είχες, επειδή αυτός ο άνθρωπος σου είπε δια πνεύματος Αγίου τι να κάνεις. Και μάλιστα αυτή η νίκη έγινε χωρίς να βγάλει κανένα ξύφος από τους δικούς σου. Και αυτό το ξέχασες? Το ξέχασε. Το ξεχνάνε οι άνθρωποι. Εμείς να μην ξεχνάμε, αδελφοί. Τούτο, λέει, κάμνεται εις την ανάμνησή μου. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, αδελφοί, αυτά που μας έχει πει ο Κύριος, να μελετάμε τις γραφές. Να μελετάμε τις γραφές, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς ξεχνάει και εγώ ξεχνάω. Και εσύ ξεχνάς, όλοι ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευεργεσίες του Θεού, αδελφοί, στη ζωή μας. Αυτός που σε αναγέννησε είναι απόψε εδώ. Ήταν όλη την ημέρα μαζί σου, αυτός που σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Μήπως το ξέχασες? Εξετάζεται, λέει, αυτούς εάν στέκεστε στην πίστη. Γιατί να το εξετάζουμε? Δεν είναι δεδομένο? Όχι, γιατί το ξεχνάμε. Και κοιτάμε με αυτά τα μάτια και έρχεται το πρόβλημα και σκίζουμε τα ρούχα μας. Και έρχεται ο λογαριασμός και έρχεται η ασθένεια, έρχεται ένας πονοκέφαλος. Τις προάλλες με είχε πιάσει ένας πόνος στο δεξί πνεύμονα. Ωραία, γυναίκα, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα? Και ήταν και ανακλαστικός και πήγαινε και ερχότανε.
προσπαθούσα από τη μία να ξετάζω ότι στέκομαι στην πίστη μου, αλλά από την άλλη αυτό ήταν πόνος. Πάω σε έναν αδερφό εκεί καρδιολόγο, του λέω τα συμπτώματα, του έλεγα αδερφέ, ξέρεις με πιάνει κάθε φορά που είμαι στο air condition, μη μου κάνεις λέει εσύ υπόδειξη. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι, ξεφυσούς, άμα λέω τι λέει τώρα αυτός, τι θα μου πει. Ξέρετε, τώρα εδώ στο θώρακα να έχεις πόνο και να είναι και ανακλαστικός πίσω μπρος, αμέσως ο μυαλός πάει στην καρδιά. Λέω αδερφέ, πες μου, του λέω, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εξετάσεις. Του λέω, εδώ πέρα που είμαι δεν προλαβαίνω να κάνω εξετάσεις. Ξεφυσούσε. Ε, αδερφέ, του λέω, θα ζήσω. Και γέλαγα, του λέω, θα ζήσω, αδερφέ, του λέω. Του λέω, εγώ έχω το πρόβλημα, εσύ ξεφυσάς. Μου λέει, να κάνει. Ε, αδερφέ, του λέω, εδώ πέρα που ήμασταν στη λίμνη πλαστεία. Αδερφέ, του λέω, εδώ πέρα που είμαι στη λίμνη πλαστεία, τι εξετάζεις να πάω να κάνω. Όταν γυρίσεις, του λέω, προλαβαίνω. Προλαβαίνεις, μου λέει. Εντάξει, του λέω. Έκλεινα το air condition, έρχομαι εδώ, έχουμε μια αδελφή, την Άννα, πνευμονολόγο στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ρε Ανούλα, της λέω, το και το όλο, πονέ το πνευμόνι μου. Έλα, μου λέει, στη σωσοτηρία εκεί, να κάνω μια τέτοιο, μια ακτινογραφία. Αδελφή, να σας πω την αλήθεια, μέχρι που έκανα την ακτινογραφία και την πήρε στα χέρια της να τη δει εκεί στο φως, έλεγα, τώρα έχει γούστο, λέω, να έρθαμε, λέω, για μια ψήξη και να μας πει, βρήκα και αυτό και εκείνο και το άλλο. Περνάγανε όμως σκέψεις από το μυαλό μου. Τις έδιωχνα. Λέω, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου. Και να βρεθεί, λέω, και μια σκιά, τι έγινε. Εγώ πιστεύω σε έναν Θεό, λέω, που δεν έχει σκιά μεταβολής. Προσπαθούσα να. Γιατί εκείνο όταν έπρεπε να ασκήσω πίστη, να μου πει, δεν έγινε τίποτα, ήταν φόβος, ήταν τίποτα. Με παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, τι είπε ο γιατρός. Λέω, είπε, θα πεθάνω. Πες μου την αλήθεια, ναι, αλλά δεν θα πεθάνω ακόμα, της λέω. Δεν θα με ξεφορτωθείς τόσο εύκολα. Λοιπόν, έρχονται τα προβλήματα. Πολλές φορές φοβόμαστε και τα πέστε με φοβόμαστε, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Μια ψήξη στο πνεύμα ήταν από το air condition. Η γυναίκα μου θέλει το air condition, εγώ δεν το θέλω. Τα περισσότερα ζευγάρια έτσι είναι. Ο ένας το θέλει, ο άλλος δεν το θέλει. Εκείνη δεν μπορεί χωρίς το air condition, εγώ δεν μπορώ με το air condition. Ήρθε καλοκαίρι, τι να κάνουμε τώρα. Θα συμβιβαστούμε. Πάθω εγώ μια ψήξη. Θα ιδρώσει αυτή λίγο. Λοιπόν, αλλά ο Θεός είναι στη ζωή μας. Ζει Κύριος και ζει ψυχή μας. Εδώ αυτός που τα διέσχισε τα ημάτια του δεν ήξερε τι να πει, θεωρίες συνωμοσίας. Ξέρω εγώ, λέει, γιατί μου τον έστειλε, για να βρει αφορμή. Έρχεται ο καιρός της μάχης, του πολέμου, πλησιάζει το καλοκαίρι και θέλει να βρει μια αφορμή και αυτά, και ξέρετε, μια αγίνας πόλεμος πρέπει να πιστεί και η κοινή γνώμη. Δεν παίρνει έτσι την απόφαση ένας βασιλιάς. Πρέπει να πείσει το στρατό, πρέπει να πείσει τις οικογένειες των στρατιωτών. Πρέπει να είναι ομόφωνοι ο λαός για να πάει σε ένα πόλεμο. Πάει σε ένα πόλεμο έτσι. Πρέπει να κάνεις. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς λέει, πω. Θέλει να βρει αφορμή εναντίον μου και το συζήτησε και με τους συμβούλους του. Η συμβουλή του και αυτή ήταν χειρότερη από αυτόν. Δεν ήξερα να τον συμβουλέψουν. Να του πούνε, βασιλιά, υπάρχει ο Ελισέ. Μήπως έγινε λάθος, μήπως είμαστε αποδέκτες ενός λάθου μηνύματος. Θυμηθείτε, στην Καινή Διαθήκη, έναν αδελφό μας ο οποίος κήρυτε και ήταν δυνατός στις γραφές και ζέων κατά το πνεύμα, αλλά κάποια στιγμή εκεί που κήρυτε, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα καταλάβανε το μήνυμά του, τζάμαρε θα λέμε, στη γλώσσα των ηλεκτρονικών, κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι δεν είχε καταλάβει καλά, γιατί αυτοί ξέραν όλη την αλήθεια. Και τον πήρανε σπίτι τους, έλα εδώ, Απολώ. Είσαι ωραίος αδελφός και μπράβο σου. Κάνε μας την ομολογία σου, να σου κάνουμε και εμείς τη δικιά μας. Ξέρεις, Απολώ, ωραία τα λες, αλλά δεν είναι έτσι όλη η αλήθεια. Μέχρι εκεί το πας σωστά, υπάρχει αυτό το κενό, ότι δεν είναι μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, υπάρχει και το βάπτισμα στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου, η σφραγίδα για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Και κάθισε εκεί ο Απολός, ταπεινά. Δεν είπε, ποιοι είστε εσείς, σκηνοποιοί. Ξέρετε ποιος είμαι, εγώ είμαι λόγιος. Εγώ είμαι από το γένος και έχω διαβάσει και ξέρω. Τι
τίποτα, έκατσε εκεί ταπεινά και ο Θεός του άνοιξε τη διάνοια. Και να μας ανοίγει ο Θεός τη διάνοια, αδελφοί. Να δεχόμαστε από ανθρώπους πιο παλιούς στην πίστη να μας διορθώνουνε. Να μας διορθώνουνε. Χρειαζόμαστε διόρθωση. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αν κάποιος λέει, νομίζει ότι τα έχει μάθει όλα, δεν ξέρει τίποτα, λέει, όπως πρέπει να έχει μάθει. Και έφυγε μετά ο Απολλών και τα είχε μάθει. Από τους κοινοποιούς, από τους κοινοποιούς. Αυτό θέλει ο Θεός. Να ταπεινωθεί. Να ταπεινωθούμε θέλει ο Θεός, αδελφοί. Να ταπεινωθούμε και να έχουμε μια καρδιά εύπλαστη στο Θεό. Αλλά ο Θεός θα παρουσιαστεί μπροστά μας με τον Ακύλα, την Πρίσκυλα. Θα πούμε, αυτός θα μου πει εμένα. Αυτός θα σου πει εσένα. Εκεί την ώρα σου μιλάει ο Θεός. Εάν ακούσεις, κέρδισες την ψυχή σου. Είσαι χρήσιμο σκεύος στο Θεό. Να συνεχίσεις τη διακονία σου. Να φέρεις πλειότερο καρπό. Να έρθει μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή σου. Εάν πεις, όχι, εγώ τα ξέρω καλά, ο Θεός δεν μπορεί. Δεν σε απορρίπτει ο Θεός. Αλλά θα προσπαθήσει με άλλους τρόπους από εδώ, από εκεί. Βέβαια μετά, εδώ μιλάμε για την αλήθεια. Δεν μιλάμε για ένα εμπόρευμα ανθρώπινο. Εδώ μιλάμε για την αλήθεια. Και όποιος δεν έχει την αλήθεια, είναι σε αίρεση. Μετά αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός δεν μπορεί να τον μεταχειριστεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν. Φεύγει. Τον αποβάλλει το σώμα. Η κεφαλή δίνει τις ανάλογες εντολές και φεύγει αυτό το μέλος. Δεν ανήκει πλέον στο σώμα. Ο Ιωράμ δεν ανήκει στο σώμα. Είναι κακός εργάτης. Είναι κακός ποιμένας. Και στην Αποκάλυψη, όταν ξεκινάει το βιβλίο της Αποκάλυψης, μου έχει κάνει εντύπωση που λέει ο άγγελος στον Ιωάννη, λέει, ο Ιωάννης προς τα σεπτά της εκκλησίας τα σεντιασία, χάρις ημίν και ειρήνη από του όν και ειν και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και από του Ιησού Χριστού, ως της συνομάρτης ο πιστός από τότε και εκ των νεκρών, ο άρχον των βασιλέων της γης. Λέει κι άλλα και λέει μετά στο 7, και ιδού ο άρχον των βασιλέων της γης έρχεται μετά των εφελών και θέλει ιδί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πας σε εφηλέ της γης, ναι αμήν. Γιατί το λέει αυτό? Διότι οι βασιλιάδες είναι οι εξουσιαστές που παίρνουν εξουσία από τον άρχοντα που δίνει την εξουσία αυτή. Και είναι σαν να τους λέει, τα ποίμνια σας, αντί να χαρούν όταν θα με δούνε, θα θρηνήσουνε. Έχεις ευθύνη, βασιλιά, ξύπνα. Ξύπνα! Διότι έπρεπε να έχεις ποιμάνει τους ανθρώπους που σου έδωσα εξουσία να είσαι πάνω σε αυτούς, βασιλιάς, ούτως ώστε όταν εγώ έρθω να μην θρηνήσουνε, αλλά να χαρούνε. Να χαρούνε. Ο Νεεμάν βλέπει τον Ιωράμ να σκίζει τα ρούχα του, να κάνει. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, εγώ ήρθα να θεραπευτώ, δεν ήθελα να πολεμήσω, άνθρωπέ μου. Είχα άλλη τακτική, στρατηγός είμαι. Ήξερα τον τρόπο. Όχι, λέει, εμείς δεν ξέρουμε εδώ, δεν θεραπεύουμε εμείς εδώ. Δεν θεραπεύουμε εμείς εδώ. Ακούστε. Ακούστε, και είναι βασιλιάς του λαού του Θεού. Εξουσιάζει πάνω σε 10 φυλές. Δεν υπάρχει βάλσαμο. Φύγε, γιατί ήρθε στην εκκλησία? Ήρθα, λέει, για να βρω το Θεό. Μα άνθρωπε μου, λέει, δεν έχετε τέτοιες ομολογίες. Πάνε σε ανθρώπους που ποιμένουν το λαό του Θεού και λέει, ήρθα να δω το Θεό. Ποιο Θεό? Ούτε και εγώ τον ξέρω. Ούτε και εσύ τον ξέρεις, πώς τον βρω εγώ? Ήρθα να θεραπευτώ. Μα άστα αυτά, δεν το λέει η εγγραφή. Για τότε ήτανε. Ακούστε μηνύματα. Μη γέννητο. Να έρθει μια ψυχή μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, να γιατρευτεί, να φάει, να ξεδιψάσει, και ο άνθρωπος που στέκει εκεί λειτουργός
να πει δεν γίνονται αυτά ανάμεσά μας, δεν γίνονται αυτά. Όχι, λέει, αυτά γίνονται, το ακούει ο Ελισέ, το ακούει ο Ελισέ. Και λέει πηγαίντε. Ως δε οίκουσε ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς το βασιλέα λέγον, γιατί διέσχισε τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμένα, και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ. Απέτυχες εσύ. Και βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγαθές αγγελίες, δεν φοβάται. Σι οφέρον αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος. Φώναξε με τα φωνής μεγάλης, μη φοβού, υπέ προς τον λαό μου τον Ισραήλ, ιδού ο Θεός σου. Δεν φοβάται ο Ελισέ. Μα είναι ο βασιλιάς, έχει τους υπηκόους του, έχει τις μάχερες που θα βγάλει. Καμία μάχερα δεν βγαίνει μέσα από τη θήκη της αν δεν διατάξει ο Θεός. Καμία μάχερα. Πες αυτού του ανθρώπου, λέει, να έρθει σε μένα. Μα θα σου στείλω εγώ αυτόν εδώ, ο οποίος ο άνθρωπος ο άλλος είχε πιστεί στις θεωρίες συνωμοσίας. Τι να του πω, να πάει σε μια καλύβα, εδώ ήρθε στο παλάτι και δεν βρήκε ελπίδα για το πρόβλημά του. Θα έρθει σε σένα. Έτσι την πατήσανε και οι μάγοι που κατεβαίνανε βλέποντας το άστρο του Κυρίου και είδανε την Ιερουσαλήμ, μπήκανε στην Ιερουσαλήμ και κατευθυνθήκανε πού? Στο παλάτι. Πιανού? Του Ηρώδη. Του Ηρώδη. Και χτυπήσανε την πόρτα και τους ανοίγει ο Ηρώδης. Και λέει, τι θέλετε? Συγχαρητήρια, λέει, γεννήθηκε ο διάδοχός σου. Ποιος διάδοχός μου? Για μπείτε πιο μέσα. Ποιος σας έστειλε? Είδαμε, λέει, το άστρο. Α, για πείτε μου κι άλλα. Για το διάδοχο, ποιον διάδοχο? Το βασιλιά του Ισραήλ. Η αλόπεκα, ο Ηρώδης, Σου λέει, κάποιος εδώ πάει να μου φάει το θρόνο. Αλλά οι άνθρωποι είδαν το παλάτι. Στο παλάτι γίνονται οι βασιλιάδες. Όχι, άνθρωπέ μου. Όχι, άνθρωπέ μου. Το άστρο δεν σταμάτησε πάνω στη Ιερουσαλήμ. Είχε κι άλλο να προχωρήσει στη Βηθλεέμ. Και να πάει πάνω από μία φάτνη. Ο Νεμάν έπρεπε να φτάσει στην καλύβα του Ελισέ. Έπρεπε να φτάσει εκεί που η καρδιά είναι ταπεινή και το πνεύμα συντετριμένο. Εκεί υπάρχει βάλσαμο. Εκεί διορθώνονται τα πράγματα, αδελφοί. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε κανένα να πρώτα διορθώσουμε τους εαυτούς μας. Μην γυρεύουμε παλάτια, μην γυρεύουμε υπηκόους, γιατί στο τέλος θα καταντήσουμε να πιστεύουμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Η αλήθεια κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά εκεί κανένας ποτέ δεν πήγε και ούτε θα πάει. Κανείς δεν γύρισε ποτέ από εκεί, μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ στη γη η αλήθεια κατοικεί, ο Ιησούς Χριστός, όλο το πλήρωμα της θεότητας κατοικεί μετά του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδιά. Αυτό είναι αναλύωτο. Ο Θεός είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στον αιώνα. Του διορθώνει το μήνυμα, του δίνει λόγο Θεού, μετά πολλά πάει, θα πάει και στον Ιορδάνη, θα βουτυχτεί 7 φορές, θα βγει, θα γίνει καλά, θα επιστρέψει και θα γνωρίσει ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη, ημί εν το Ισραήλ, αδελφοί. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, ο Θεός είναι με το λαό Του. Ο Θεός είναι στην Εκκλησία Του. Μα αποστατούνε, μα δεν υπάρχουν καλοί εργάτες, δεν λέμε βέβαια για εδώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους εργάτες Του, ευχαριστούμε τον Θεό για τους ποιμένες, για τους διδασκάλους. Για τον εαυτό σου πάρ' αυτό το μήνυμα. Εσύ μην αποστατήσεις και εγώ μέσα στην οικογένειά μου. Διότι ξέρετε, μια καλή εκκλησία αποτελείται από καλές οικογένειες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαι καλός ποιμένας στην οικογένειά μου. Καλός σύζυγος, καλός πατέρας, πιστός, δίκαιος, αληθινός, αυθεντικός. Και από πολλές τέτοιες οικογένειες συγκροτείται μια ωραία εκκλησία. Ο Θεός πρέπει να κατοικήσει στην οικογένειά μου. Και όταν την οικογένειά μου τη φέρω στην εκκλησία, έρχεται και ο Χριστός στην εκκλησία. Αν δεν είχες τον Χριστό,
δεν θα ήταν σήμερα ο Χριστός ανάμεσά μας. Αν δεν είχε κανένας τον Χριστό, αδελφοί, ο Χριστός δεν θα ήταν εδώ. Πολλοί συγκεντρώνονται στο όνομα του Χριστού, αλλά ο Χριστός δεν είναι εκεί. Δεν είναι νομοτελειακό, επειδή επικαλέστηκα με το όνομα του Χριστού, είναι εδώ. Έτσι λέτε, όχι, πρέπει να τον έχεις τον Χριστό στη ζωή σου. Γιατί μετά από μια-δύο φορές μετά φεύγει ο Χριστός. Μην λυπείτε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Μη σβήνετε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Για τον έχω σβηστό το να μην έχω Πνεύμα Άγιο και να έχω το Θεό στη ζωή μου. Όσες, τόσα και να ξέρω το Ευαγγέλιο, και όσα κηρύγματα και να κάνω, αν δεν είναι αναζωπυρωμένο το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου, δεν έχω Θεό στη ζωή μου. Αν είμαι μέσα στην αμαρτία, δεν έχω Θεό στη ζωή μου. Μπορεί να έχω χτίσει παλάτια, μπορεί να έχω λεφτά, μπορεί να έχω όπως αυτός ο βασιλιάς και να κατοικώ και μέσα στην εκκλησία. Θεό όμως να μην έχω. Διότι η καρδιά μου δεν βγάζει Θεό. Και εκ του περισσεύματος της καρδιάς λαλεί το στόμα. Και τι έχει η καρδιά του? Στις θησαυρούς του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θεραπεύεται ο Νοεμάν, αδελφοί. Και ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας λέει να αγαπήσουμε τους εχθρούς. Και το ίδιο έβαζε και τότε. Δεν έχει αλλάξει ο Θεός. Μα θα μου πεις, μα γιατί κατέστρεψε αυτούς τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους και έδωσε τη γη της επαγγελίας στον Αβραάμ. Λέει, Αβραάμ, αυτή είναι η γη. Αλλά δες τη δίνω εσένα. Θα την πάρει το σπέρμα σου, διότι η ανομία αυτών δεν επληρώθη. Δεν έφτασε στο πλήρες για να μπορεί η δικαιοσύνη μου να τους εξορίσει από αυτή την γη και να τους θανατώσει όλους. Θυμηθείτε τους Νινεβίτες που έστειλε τον Ιωνά. Ο Θεός είναι αγάπη, αδελφοί. Και μας καλεί να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας. Και αυτούς που μας έχουν βλάψει. Και αυτούς που μας καταρρώνται, εμείς να τους ευλογούμε. Και αν έχουμε το βάλσαμο της Γαλαάδ, να το δίνουμε και στους εχθρούς μας. Μην το κρατάμε για εδώ. Ο Θεός δεν είναι μόνο για εδώ. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Τη φωνή, λέει, αυτού ακούεις. Από πού έρχεται και πού υπάγει, κανείς δεν το ξέρει αυτό, αδελφοί. Παρά μόνο αυτός που είναι μαζί με το Θεό. Και κλείνει τα μάτια του και λέει, Κύριε, πάρε με μαζί σου. Θέλω να έρθω μαζί σου, Κύριε. Δεν θέλω να φύγεις από αυτόν τον τόπο και να μείνω μόνος μου. Λέει, αλόπεκες έχουν φωλές και τα πετνά του ουρανού, λέει, έχουν. Εγώ, λέει, δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι μου, πες σε κάποιον, θα σε ακολουθήσω όπου θέλει. Όπου και αν υπάγεις. Έτσι είναι ο άνεμος, έτσι είναι ο Κύριος, αδελφοί. Όπως τον περιγράφει η αγαπητή για τον αγαπητό στο άσμα των ασμάτων. Ξυπνάς και πού είναι ο Κύριος? Έπνευσε, μα θέλω να μαζί με τον Κύριο. Να είμαστε ευαίσθητοι στην παρουσία του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει πολλή ευλογία ο Κύριος. Πολύ πλούτο να μας δώσει ο Κύριος. Ευενέζερ, ο Κύριος μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.